κυρία Γόγου. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα για τη συνέντευξή μας. Η Διεθνής Αμνηστία έχει μακροχρόνιες ανησυχίες αναφορικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των σωμάτων ασφαλείας στην Ελλάδα. Πρέπει να σας επισημάνω, όπως και όλοι ξέρετε, ότι κατά την τελευταία δεκαετία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει διαπιστώσει ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης σε 11 υποθέσεις που αφορούν κακομεταχείριση ή κακή χρήση όπλων από μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Η νέα έκθεσή μας, Αστυνομική Βία στην Ελλάδα, όχι μόνο με μεμονωμένα περιστατικά, τεκμηριώνει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν από μέλη των σωμάτων ασφαλείας και την ανικανότητα ή την απροθυμία της αστυνομίας και των δικαστικών αρχών να οδηγήσουν τους υπεύθυνους σε λογοδοσία. Μεταξύ του 2009 και των πρώτων μηνών του 2012, υπήρξαν πολυάριθμες αναφορές είτε στη Διεθνή Αμνηστία, είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς και στην Ελλάδα, η υπερβολική χρήση βίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών για τη χρήση χειροβομβίδων πρώτη λάμψης με τρόπο που παραβιάζει τα διεθνή θεσμικά κείμενα. Αυτές οι αναφορές έχουν αυξηθεί ιδιαιτέρως κατά το διάστημα που καλύπτει την εισαγωγή των μέτρων λιτότητας από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν διαδηλώσεις δεν έχουν μείνει αλόβητοι από την αστυνομική βία. Ο αριθμός των καταγγελθέντων κρουσμάτων κατά μελών των μέσων μαζικής ενημέρωσης αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2011 που παραγματοποιήθηκαν μεγάλες διαδηλώσεις σε μεγάλες ελληνικές πόλεις. Η Διεθνής Αμνηστία έχει επίσης λάβει ισχυρισμούς ότι οι αστυνομικοί παρεμπόδισαν την πρόσβαση τραυματισμένων διαδηλωτών σε ιατρική βοήθεια. Η οργάνωση συνέχισε να λαμβάνει αναφορές ότι ορισμένοι διαδηλωτές και άλλα άτομα συνελήφθησαν αφαίρετα από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και κατηγορήθηκαν ψευδώς ότι επιτέθηκαν σε αστυνομικούς ή ότι σχεδίαζαν να το πράξουν. Τέτοιες περιπτώσεις, τις ξέρουμε όλοι, έχουν δημοσιευτεί εκτενώς στην Ελλάδα. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες για την πρακτική της αστυνομίας να προσάγει διαδηλωτές σε αστυνομικά τμήματα χωρίς κανένα στοιχείο ότι διέπραξαν οποιοδήποτε αδίκημα και να τους αφήνει ελεύθερους μερικές ώρες αργότερα χωρίς την απαγγελία οποιασδήποτε κατηγορίας. Άλλες υποθέσεις που καταγράφηκαν από την οργάνωσή μας αφορούν την κατατομεταχείριση ατόμων κατά τη σύλληψη και την κράτησή τους. Πολλές από αυτές οι καταγγελίες αφορούν μέλη ευπαθών ομάδων όπως αιτούντες άσυλο και παράτυπους μετανάστες οι οποίοι κρατούνται για μεταναστευτικούς σκοπούς, καθώς και Ρωμά. Παρά την έκταση του φαινομένου αυτού, οι ελληνικές αρχές συνεχίζουν να αγνοούν το πρόβλημα και να χαρακτηρίζουν αυτά τα περιστατικά ως μεμονωμένα. Επίσης, στο πλαίσιο των σοβαρών ανησυχιών του οργανισμού μας για τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων ρατσιστικής βίας τον τελευταίο καιρό, ανησυχίες εγείρονται για τις συχνές αναφορές ότι οι αστυνομικές αρχές παραλείπουν να αποτρέψουν ρατσιστικές επιθέσεις, να συλλάβουν τους υπεύθυνους ενώ είναι μπροστά στην επίθεση και να ερευνήσουν την έπαρξη ρατσιστικού κινήτου. Κάποιες από αυτές τις καταγγελίες έχουν καταγραφεί στην αναφορά μας. Η έρευνά μας, με το να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη πολλών πειθαρχικών και ποινικών ερευνών υποθέσεων καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έδειξε επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν συστημικά προβλήματα που εντοπίσαμε και στο παρελθόν όσον αφορά τη διερεύνηση, τη ποινική δίωξη και τη τιμωρία τέτοιων καταπατήσεων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν παρατεταμένες καθυστερήσεις στις ποινικές διαδικασίες, καθυστερήσεις που επίσης μπορούν να οδηγήσουν σε ατιμωρησία αν το αδίκημα τελικά παραγραφεί. Θα δείτε μέσα στην αναφορά μας χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επίσης, η αστυνομία, οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια συχνά παραλείπουν να διερευνήσουν διεξοδικά, να διώξουν ποινικά ή και να τιμωρήσουν καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί, λιμενοφύλακες και άλλα μέλη των σωμάτων ασφαλείας. Ακόμα και τα θύματα της κακομεταχείρισης ή της κακής χρήσης πυροβόλων όπλων δικαιωθούν από διεθνή όργανο όπως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο εθνικό επίπεδο λόγω του καθυστερήσεων στην καταβολή από αποζημίωση στους προσφεύγοντες ή της παράληψης να ανακοινωθούν οι έρευνες για αυτές τις υποθέσεις. Η έρευνά μας επίσης έδειξε ότι η παράληψη των ελληνικών αρχών να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο έχει οδηγήσει τα θύματα να χάσουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα δικαιοσύνης και να μην τα καταγγέλνουν πια. Ο φόβος, ιδιαίτερα μελών των ευάλωτων ομάδων όπως ο τούτες άσυλο που κρατούνται να καταγγείλουν αυτά τα περιστατικά, είναι ακόμα ένας παράγοντας που οδηγεί στην έλλειψη λογοδοσίας. Επιπλέον, το γεγονός ότι πολλοί από τους αστυνομικούς των μονάδων αποκατάστασης τάξης δεν φορούν στο κράνο τους τα διακριτικά τους και αυτό συνεισφέρει στην έλλειψη λογοδοσίας.
Ο οργανισμός μας στην έρευνά του επίσης εντόπισε έλλειψη ασφαλιστικών δικλείδων, οι οποίοι και αυτοί βοηθούν στο να μην υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή, όταν αυτοί που κρατούνται δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρο ή σε γιατρό, αυτό συνεισφέρει στο να μην πηγαίνουν οι υπεύθυνοι, στο να μην βρίσκονται υπεύθυνοι για την ακομεταχείριση. Αυτά και άλλα ελλείμματα στη λογοδοσία των αστυνομικών βρήκαμε ότι έχουν οδηγήσει σε επίμονη αιτιμορρησία. Ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην κατανάλωση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των σώματων ασφαλείας. Ο κύριος Διάθ θα μιλήσει μέσω μεταφραστού. Πρώτα απ' όλα θα ήθελε να σας ευχαριστήσει που είσαστε όλοι εδώ και να ευχαριστήσει και τους οικοδεσπότες στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Good morning. The report that Amnesty International is launching today, police violence in Greece, not just isolated incidents, is unfortunately not new news in Greece. Η έκθεση που η Διεθνής Αμνηστία παρουσιάζει σήμερα εδώ και αφορά την αστυνομική βία στην Ελλάδα, προφανώς δεν είναι κάτι καινούριο για εμάς, για όλους μας, και δεν αφορά μόνο μεμονωμένα περιστατικά. Amnesty International, together with other international organizations, including the United Nations and the Council of Europe, have been for the past 10 years raising these concerns to the Greek authorities. Η Διεθνής Αμνηστία, μαζί με άλλες διεθνείς οργανώσεις και οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχουν φέρει το θέμα αυτό στην επιφάνεια τα τελευταία 10 χρόνια και τις ανησυχίες τους που αφορούν τις ελληνικές αρχές για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος. This report is not simply about Amnesty's concerns on the existing of excessive use of force against largely peaceful demonstrations, against ill treatment while in detention, or the failure of the police to protect people from racially motivated attacks. Η έκθεση αυτή δεν είναι απλά και μόνο οι ανησυχίες της Διεθνούς Αμνηστίας για την ύπαρξη της υπερβολικής βίας ενάντια σε ειρηνικές διαδηλώσεις κατά κύριο λόγο ή την κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της κράτησης ή την αποτυχία των αστυνομικών αρχών να προστατεύσουν τους ανθρώπους από εγκλήματα τα οποία έχουν ως κίνητρο το ρατσισμό. Και εδώ σε τούτο το σημείο, χρησιμοποιώντας τη λέξη αποτυχία, θα ήθελα να επισημάνω και να δώσω μία επεξήγηση, λέει ο ομιλητής. Όταν λέω αποτυχία, εννοώ ότι οι αστυνομικές αρχές πρέπει, μπορούν, αλλά δεν πράττουν αυτό το οποίο πρέπει να πράξουν. What this report is about is mainly about the fact that the Greek state is failing to react to police violence. Αυτή η έκθεση λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ελληνική πολιτεία αποτυγχάνει να αντιδράσει στην αστυνομική βία. Now by that I mean that the rule of law mechanism of the state have systemic problems by failing to ensure prompt, impartial and effective investigations when allegations of police violence are actually raised. Με αυτό θα ήθελα να επεξηγήσω ότι οι μηχανισμοί που αφορούν την εφαρμογή του δικαίου στην πολιτεία αντιμετωπίζει συστημικά προβλήματα μέσα από τις αστυνομικές έρευνες, εισαγγελείς, δικαστές. Κάνοντας τις σωστές έρευνες και τις διώξεις σοβαρών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία έχουν διαπραχθεί από την αστυνομία, από το κράτος, μέσω της αστυνομίας.
So it is critical that the very preliminary investigations are carried out quickly, are carried out by people that do not have a conflict of interest, and are carried out in a professional manner. Άρα είναι αρκετά κρίσιμο το σημείο ότι οι σωστές προκαταρκτικές έρευνες πρέπει να λαμβάνουν χώρα ουσιαστικά από άτομα τα οποία δεν, στα οποία δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και να γίνονται επίσης με έναν πολύ επαγγελματικό τρόπο. Other countries in Europe have provided themselves with a range of additional guarantees, systems and mechanisms that provide additional protection to its population from police violence. Άλλες χώρες στην Ευρώπη έχουν παράσχει στο ίδιο τους το σύστημα ένα εύρος επιπρόσθετων εγγυήσεων και συστημάτων και μηχανισμών οι οποίοι παρέχουν επιπρόσθετη προστασία στον πληθυσμό τους, στους λαούς τους, από την αστυνομική βία. As a matter of example, in Spain, both in the central government but also in the Catalan regional government, they introduced CCTV cameras in police stations that it was very well known that constant allegations of ill-treatment were taking place. In England, CCTV cameras in police stations are the norm. Ως παράδειγμα, θα ήθελα να αναφέρω ότι στην Ισπανία και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο της περιφερειακής καταλανικής κυβέρνησης εισήχθησαν συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε αστυνομικά τμήματα στα οποία ήταν γνωστό ότι υπήρχε κακομεταχείριση και υπήρχαν και ισχυρισμοί για κακομεταχείριση. Το ίδιο και στη Μεγάλη στην Αγγλία, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης είναι κάτι το σύνηθες σε όλα τα αστυνομικά τμήματα. More importantly, several countries have introduced truly independent police complaint mechanisms. These independent agencies have the power to investigate allegations of serious human rights violations by the police in an independent manner, as they do not depend on the police force to carry out those investigations. This is the case in Denmark, in England, in Northern Ireland, in Ireland, and to a lesser extent in France. Επιπλέον, αρκετές χώρες έχουν εισάγει ένα πραγματικά ανεξάρτητο μηχανισμό καταγγελιών όσον αφορά την αστυνομική βία και αυτοί οι ανεξάρτητοι φορείς έχουν την εξουσία, έχουν τη δύναμη να ερευνήσουν ισχυρισμούς σοβαρής παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από αστυνομικούς με έναν ανεξάρτητο τρόπο, όπως το κάνω, όπως δεν το κάνω ουσιαστικά οι αστυνομικές δυνάμεις. Και αυτή είναι η περίπτωση η οποία ισχύει σε χώρες όπως η Δανία, η Αγγλία, η Βόρεια Ιρλανδία, η Ιρλανδία και σε λιγότερο βαθμό η Γαλλία. So following Amnesty International's analysis by which the state is failing to adequately address the situation, we are trying to meet the relevant authorities in order to present, among all the recommendations that are gathered in the report, are the following key recommendations. Ακολουθώντας λοιπόν την ανάλυση την οποία έχουμε κάνει, θα προσπαθούμε να έχουμε, να αντιμετωπίσουμε επαρκώς την κατάσταση η οποία επικρατεί και η Διεθνής Αμνηστία συναντιέται με τις αρμόδιες αρχές ούτως ώστε να παρουσιάσει τις προτάσεις οι οποίες έχουν συγκεντρωθεί μέσα στην έκθεση αυτή και οι οποίες θα μας τις, και τις οποίες θα μας τις παρουσιάσει τώρα. First of all, Amnesty International calls on the governments not to treat police violence as isolated incidents, but rather publicly acknowledge the extent of the problem, particularly the facts that it is not adequately investigating in a prompt, impartial and effective manner all allegations of police violence. Looking the problem straight in the face is the first step in committing to a genuine process to structurally address violence emanating from the police force. Πρώτα απ' όλα, η Διεθνής Αμνηστία
καλεί την κυβέρνηση να μην αντιμετωπίζει την αστυνομική βία ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά δημόσια να παραδεχθεί το εύρος του προβλήματος, ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν επαρκώς αντιμετωπίζει ερευνά με γρήγορο, αμερόληπτο και αποτελεσματικό τρόπο όλους τους ισχυρισμούς που έχουν σχέση με την αστυνομική βία. Εξετάζοντας το πρόβλημα άμεσα και κοιτώντας τον εαυτό μας τον καθρέφτη, νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο πρέπει να γίνει για να δεσμευθεί σε μία πραγματική διαδικασία η οποία δομικά θα αντιμετωπίσει τη βία η οποία πηγάζει μέσα από τις αστυνομικές δυνάμεις. We call on the government to ensure that chemicals and stun grenades are used in line with international standards and that police officers of all ranks are individually identifiable with identity badges, including when they wear special gear. Αυτό που ζητούμε επίσης από την κυβέρνηση είναι να διασφαλίσει ότι όλα τα χημικά και οι χειροβομβίδες πρώτου λάμψης να χρησιμοποιούνται βάσει των διεθνών προτύπων και ότι όλοι οι αστυνομικοί, ανεξαρτήτου ιεραρχίας, θα πρέπει να φέρουν τα διακριτικά τους συμπεριλαμβανομένων και εκείνων οι οποίοι φορούν ειδικό εξοπλισμό. We call as well on the government to establish an effective and confidential mechanism for migrants that are in detention to make a request or a complaint regarding their treatment. Επίσης, καλούμε την κυβέρνηση να δημιουργήσει έναν εμπιστευτικό μηχανισμό για μετανάστες οι οποίοι είναι υποκράτηση και οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν ένα αίτημα ή μια καταγγελία που έχει σχέση με τη συμπεριφορά την οποία υποβάλλονται οι υπόκειτοι. Amnesty International calls on the government to ensure that all racially motivated violence is fully and effectively investigated and they could start by the Ministry of Justice establishing a system to record and monitor racist incidents and hate crimes with information coming from NGOs, hospitals, police and other appropriate bodies. Επίσης, η Διεθνής Αμνηστία καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι όλη η βία η οποία προέρχεται από ρατσιστικές προθέσεις πλήρως και αποτελεσματικά θα ερευνάται. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο θα καταγράφει και θα παρακολουθεί όλα τα συμβάντα ρατσιστικής βίας και τα εγκλήματα μίσους με πληροφόρηση η οποία θα προέρχεται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, νοσοκομεία, την αστυνομία και άλλους κατάλληλους φορείς. In order to ensure independence and impartiality in the investigation against police violence, Amnesty calls on the government that those investigations are led by prosecutors or magistrates and in no circumstance these investigations should be carried out by police officers of the same unit or who have an institutional or hierarchical relationship with those under investigation. Και για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η αμεροληψία των ερευνών ενάντια στους αστυνομικούς και στην αστυνομική βία, αυτό που, αυτό που ζητάει η Διεθνής Αμνηστία είναι ότι οι έρευνες αυτές θα καθοδηγούνται από εισαγγελέα ή δικαστή και σε καμία περίπτωση οι έρευνες δεν θα πρέπει να εκτελούνται από αστυνομικούς οι οποίοι ανήκουν στην ίδια αστυνομική ομάδα ή έχουν κάποια θεσμική ή ιεραρχική σχέση με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται υπό έρευνα. And the last recommendation that we want to highlight is that Amnesty International calls on the government, both the Ministry of Justice and the Minister of Public Order and Citizens Protection, to establish a truly independent police complaint mechanism. This mechanism, this body, should have no structural or organizational link with the police, should be mandated to investigate all allegations of serious human rights violations by the police. It should have its own powers to investigate allegations,
and that includes legal powers and resources to immediately secure and examine a scene of the incident, to summon witnesses and order the production of evidence and documents, and to have the power to refer a case to the prosecutor for criminal prosecution. Τέλος, η Διεθνής Αμνηστία καλεί την κυβέρνηση και επίσης τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη να δημιουργήσουν έναν πραγματικά ανεξάρτητο μηχανισμό καταγγελιών και αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει πρώτον να έχει έναν δομικό και να μην έχει κανένα οργανωτικό και δομικό συσχετισμό με την αστυνομία, να έχει την υποχρέωση και την εντολή να ερευνά όλους τους ισχυρισμούς για σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την αστυνομία, να έχει τις δικές του αρμοδιότητες να ερευνά τους ισχυρισμούς συμπεριλαμβανομένων νομικών δυνατοτήτων και τους κατάλληλους πόρους για να μπορέσει άμεσα να εξασφαλίσει, να εξετάσει το σκηνικό ή το σημείο όπου ένα τέτοιο συμβάν έλαβε χώρα, να μπορεί να συγκεντρώνει μάρτυρες και να μπορεί επίσης να δίνει τη δυνατότητα για την παραγωγή τεκμηριωμένων αποδεικτικών στοιχείων και εγγράφων. Επίσης, θα πρέπει να έχει την εξουσία, την εξουσιοδότηση, να παραπέμπει τέτοιες υποθέσεις στις εισαγγελικές αρχές για να ακολουθηθεί η ανάλογη ποινική δίωξη. Thank you very much for your attention. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, Νταβίτ. Θα παρακαλούσα τον Γιάννη τον Καφκά να πάρει το βήμα. Απλώς να υπενθυμίσω μετά από τους τρεις κυρίους οι οποίοι θα μας πούνε την ιστορία τους, θα ανοίξουμε σε ερωτήσεις των εκπροσώπων των ΜΜΕ και στο τέλος θα είμαστε πάλι και στη διάθεσή σας για όποια περαιτέρω διευκρίνηση ή συζήτηση θέλετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν ευχαριστώ τη Διεθνή Αμνηστία για το συνεχιζόμενο ενδιαφέρον της. Δεν θα επιμείνω τόσο πολύ στην περιγραφή του περιστατικού του δικού μου και γιατί δεν έχουμε τον χρόνο και γιατί όλες οι λεπτομέρειες και εμένα με δυσκολεύουν ακόμα και δεν ξέρω αν έχει τόσο σημασία. Θέλω σε σχέση με το περιστατικό του δικό μου να πω το εξής, ότι το να προσωποποιούμε αυτό που συνέβη στις 11 Μαΐου του 2011 σε μένα, πρώτον, αδικεί αυτό που συνέβη, αδικεί τους ανθρώπους οι οποίοι χτυπήθηκαν, τραυματίστηκαν σοβαρά και υπέστησαν όλη αυτή την τρομοκρατία και τον φόβο, αλλά και επίσης ελαφρύνει από τις ευθύνες τους αυτούς τους οποίους έχουν την ευθύνη. Αυτό που συνέβη λοιπόν στις 11 Μαΐου ήταν μια πρόβλημη ανέτεια επίθεση στο σώμα της πορείας, το οποίο αποχωρούσε συντεταγμένα και με τα πανό της. Το ανέτεια και το πρόβλημα το αποδεικνύουν και όλοι οι αυτόπινοι μάρτυρες, το υλικό που έχει μαζευτεί κτλ. Συνέβη λοιπόν μια πρόκληπτη δολοφονική επίθεση με πολλά θύματα στο νοσοκομείο. Στα νοσοκομεία κατέληξαν γύρω στα 100 άτομα, οι περισσότεροι με ανοιγμένα κεφάλια. Πράγμα που αποδεικνύει ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη και δολοφονική, με δολοφονική πρόθεση. Και το να προσωποποιείται σε μένα νομίζω ότι περιορίζει την πραγματική διάσταση του γεγονότος. Είμαι εδώ γιατί επιβίωσα μιας ιστορίας που οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν εναντίον μου και από εδώ και πέρα νιώθω το χρέος να μην σοπάσω. Γιατί η συγκάλυψη, η σιωπή, ευνοεί τη συγκάλυψη η οποία οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων. Με συγχωρείτε λίγο. Θέλω λοιπόν να πω ότι θεωρώ στρατηγική επιλογή του κράτους την αναβάθμιση της βίας σε αυτό το δολοφονικό επίπεδο πλέον,
και δεν θεωρώ ούτε αποτυχία ούτε έλλειμμα του συστήματος την μη απόδοση ευθυνών. Θεωρώ στρατηγική επιλογή της που πηγαίνει χέρι-χέρι με το επίπεδο της βίας το οποίο ασκείται. Σε ό,τι αφορά τη νομική διαδικασία και το δρόμο, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις και αυστηρές προειδοποιήσεις του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ναι, μπορείτε να γελάσετε σε αυτό, Χρήστου Παπουτσί, τον οποίο προσωπικά θεωρώ ηθικό αυτούργο της δολοφονικής επίθεσης εναντίον μου, αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι το απολύτως τίποτα. Η ευθύνη της έρευνας δόθηκε στην ίδια την αστυνομία, το οποίο το θεωρώ ούτε έλλειμμα πάλι, ούτε αποτυχία του συστήματος, το θεωρώ πρόκληση εναντίον μου και εναντίον όλων των αγωνιζόμενων ανθρώπων να έρθουν να με φέρουν ξανά αντιμέτωπο με τους ίδιους, με τις ίδιους ανθρώπους που προστάσαν να με δολοφονήσουν, να φέρουν όλους τους ανθρώπους σαν μάρτυρες, οι οποίοι είχαν υποστεί και αυτή την ίδια δολοφονική βία, να τους φέρουν αντιμέτωπους με τους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για αυτή την επίθεση. Το θεωρώ πρόκληση και ξεκάθαρο μήνυμα τρομοκρατίας απέναντι σε όσους ανθρώπους, ακόμα και μετά από αυτή την επίθεση, επιλέγουν να μην σκύψουν το κεφάλι τους και να κυνηγήσουν με όποιο τρόπο γίνεται αυτή την ιστορία. Το αποτέλεσμα λοιπόν που υπάρχει μέχρι τώρα, αφού λοιπόν η έρευνα ανατέθηκε στην ίδια την αστυνομία, είναι το απολύτως τίποτα. Το πόρισμα της αστυνομίας έχει πάει στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας δεν το έχει κοιτάξει καν μετά από παραπάνω από ένα χρόνο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε καν δικογραφία στα χέρια μας, να μην γνωρίζουμε κανένα στοιχείο της υπόθεσης, να μην γνωρίζουμε απολύτως τίποτα και απλά ο χρόνος να περνάει, ο κόσμος να ξεχνάει, γιατί συνηθίζει να ξεχνάει, και θέλω να τονίσω αυτό, ότι η απάθεια, η λύθη οπλίζει τα χέρια των δολοφόνων. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε και δεν αναφέρομαι στο δικό μου το περιστατικό. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε και δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αυτά τα πράγματα να περνάνε όσο τα θεωρούμε φυσικά. Θα τα βρούμε στα κεφάλια όλων και περισσότερων αγωνιζόμενων ανθρώπων και το επόμενο κεφάλι μπορεί να μην είναι τόσο ξερό όσο το δικό μου. Ο επόμενος άνθρωπος μπορεί να μην επιβιώσει όπως είχα εγώ την τύχη και την ευτυχία να επιβιώσω. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Θα παρακαλούσα τον Μανώλη τον Κυπρέο. Καλημέρα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεθνή Αμνηστία, αλλά και τη δεύτερη μεγάλη οικογένειά μου, τους δημοσιογράφους, την Ένωση Συντακτών, όλους που μου έχουν σταθεί σε όλη αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μου. Αστυνομία, αστυνομική, αστυνομεύω, δηλαδή υποπτεύω την εφαρμογή του νόμου στο άσχη, την πόλη. Γίνεται σήμερα άραγε αυτό? Ειδικά στον τομέα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η απάντηση είναι αρνητική. Είναι πολλές πλέον οι παραβιάσεις των νόμων που γίνονται από την ελληνική αστυνομία, η οποία καλυπτόμενη πίσω από δεδαλώδεις και ομιχλώδεις ερμηνείες και παραφράσεις διαφόρων νόμων, καλύπτει την όποια παρανομία της. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να επισημάνουμε πως μιλάμε για περιστατικά όπου πάνωπλοι αστυνομικοί στρέφονται εναντίον αμάχων. Μιλάμε για παραβιάσεις όχι μόνο της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και του διεθνούς δικαίου προστασίας των αμάχων και της θεμελιώδους χάρτας του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εντός και εκτός των κρατών που αποτελούν το ψηφιδωτό του πολύπλοκου και δυσνόητου για την ανθρώπινη φύση κόσμου μας, υπάρχει ένα minimum standard αναφορικά με την ανθρώπινη και πολιτική υπόσταση για την προστασία του. Αυτό βασίζεται πάνω σε τρεις θεμελιώδεις αξίες: το δικαίωμα στη ζωή και την εργασία, την απαγόρευση των βασανιστήριων και απάνθρωπων ή εξευτελιστικών μεταχειρήσεων και το δικαίωμα στις δικαστικές εγγυήσεις και την προστασία αυτών. Συνεχίζοντας, θέλω αρχικά να ξεχωρίσω πως είναι τελείως διαφορετική η πάταξη του κοινού εγκλήματος και τελείως διαφορετική η καταστολή του πολίτη. Δεν πιστεύω πως όλοι οι αστυνομικοί είναι κακοί.
όμως είναι ξεκάθαρο μέσα από ειδικές έρευνες της ίδιας της ελληνικής αστυνομίας, με τη βοήθεια ψυχολόγων, πως η σημερινή αστυνομία πάσχει από οργάνωση, εκπαίδευση και εξοπλισμό. Ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που δεν είναι ικανοί να φέρουν ούτε όπλο, σύμφωνα με τις επιτροπές ψυχολόγων της αστυνομίας. Και λέγοντας αυτά, δεν παραβιάζω ανοιχτές θύρες. Αν ανατρέξετε στα δημοσιεύματα του τύπου στις 25 και 26 Νοεμβρίου του 2011 και στην έρευνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων με τίτλο «Προτάσεις για την αναδιάρθρωση της ελληνικής αστυνομίας», θα τα διαβάσετε. Είναι χρέος λοιπόν της πολιτείας να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα σύντομα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις, στις οποίες όμως πρέπει να υπάρχει η βούληση της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας της αστυνομίας. Και γιατί το λέω αυτό? Θα ξεκινήσω με μια φράση του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Παπουτσή, ότι οι φωτογραφικές μηχανές αποτελούν όπλο για την αστυνομία. Αν οι φωτογραφικές μηχανές είναι όπλο, αν η κάμερα, το μπλοκάκι των σημειώσεων και το μικρόφωνο αποτελούν όπλα, τότε οι άμαχοι, το επαναλαμβάνω, δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ, είμαστε θύματα ενός πολέμου που μας κήρυξαν τα σώματα ασφαλείας και ειδικά οι δυνάμεις καταστολής, τα γνωστά μας ΜΑΤ. Επίσης, χαρακτηριστική είναι η δήλωση που έκανε το Σεπτέμβριο του 2011 στους δημοσιογράφους χωρίς σύνορα, ο τότε εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, κ. Θανάσης Κοκαλάκης, ερωτώμενος για το βαρύ τραυματισμό μου. Να σας τη θυμίσω. Όταν ένας αστυνομικός βλέπει έναν δημοσιογράφο μπροστά του, όχι συγκεκριμένα αυτόν που βρίσκεται εκεί, αλλά μόνο η παρουσία του δημοσιογράφου μπορεί να του θυμίσει συναισθηματικά καταστάσεις και περιπτώσεις όπου θεώρησε ότι έτυχε άτυχης μεταχείρισης από τα μέσα ενημέρωσης. Τι μάθαμε δηλαδή? Πως η επίθεση εναντίον μου δεν στόχευε εμένα, αλλά ήταν ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας βεντέτας ανάμεσα στα ΜΑΤ και τον τύπο. Μια βεντέτα μεταξύ πλήρως εξοπλισμένων αστυνομικών, με ανθρώπους που είτε εργάζονται είτε διαμαρτύρονται, έχοντας ως μόνη προστασία το δέρμα τους. Μια μάχη, μια διαμάχη ουσιαστικά ανάμεσα στην ελευθερία και τη φήμωση. Για να μην μιλήσουμε φυσικά για τις διάφορες αιτιολογίες εκ μέρους της ελληνικής αστυνομίας κατά τη διάρκεια των προανακριτικών ερευνών για την υπόθεσή μου, του τύπου «Ήταν Μολότοφ». Όχι, ήταν Μολότοφ Κόμπρα. Ήταν γηπεδική φωτοβολίδα. Για να φτάσουμε στο αμήνυτο, τι δουλειά είχε εκεί? Συγγνώμη που δούλευα. Και διάφορες άλλες δικαιολογίες προκαλούν θυμηδία και μόνο. Οι πυροτεχνουργοί της αστυνομίας και του στρατού ξέρουν και γνωρίζουν άριστα πως η αναπηρία μου μόνο από χειροβομβίδα πρώτου λάμψη μπορεί να προκληθεί ή εκτός αν εκείνη την ώρα ήμουν στο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ δίπλα στους κινητήρες του πυράβλου φορέα την ώρα που εκτοξεύεται στο διάστημα. Όπως λέει και το εγχειρίδιο των χειροβομβίδων πρώτου λάμψης, και μπορώ δυστυχώς να το πιστοποιήσω προσωπικά, είναι λιγότερο από φωνικές. Φυσικά το αποτέλεσμα της ΕΔΕ τα λέει όλα. Μια ΕΔΕ για τη οποία το αποτέλεσμα πληροφορήθηκα από δημοσιεύματα. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, από δημοσιεύματα. Ο φάκελος έκλεισε χωρίς να βρεθούν οι κατηγορούμενοι. Έτσι η συνέχεια δίνεται σε ανακριτή για τη διεξαγωγή κύριας ανάκρισης, αφού οι δικαστικές αρχές έχουν ασκήσει ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου για κακοκαιρματικού βαθμού αδίκημα. Ένας λαβύρινθος κυριολεκτικά, που λες και σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από ένα σύγχρονο δέδαλο. Και μέσα σε όλα αυτά, αν προσθέσουμε τον πολλαπλασιασμό των ψήφων αστυνομικών υπαλλήλων υπέρ μιας ναζιστικής και ρατσιστικής οργάνωσης, η οποία έχει εκφράσει ανοιχτά την απέχθειά της προς τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ, το αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικό μπορεί να είναι για το τι μελιγενέστε. Και βέβαια το δικό μου περιστατικό δεν ήταν μεμονωμένο. Ακολούθησαν κι άλλα, χτυπήθηκαν κι άλλοι συνάδελφοί μου, με αποκορύφωμα την πισόπλατη επίθεση τον Απρίλιο του 2012 εναντίον του Μάριου Λόλου από άδρα το ΜΑΤ, που λίγο έλειψε να του κοφτεί στην ίδια τη ζωή. Ελπίζω για τον Μάριο να μην βγει πόρισμα από την ΕΔΕ της ελληνικής αστυνομίας, πως έπεσε κάποιο βάζο από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας και χτυπήθηκε κατά λάθος. Αν λοιπόν κάτι που έχει σημασία περισσότερο από ποτέ είναι η απονομή δικαιοσύνης. Σε ένα κράτος δικαίου αυτό είναι αυτονόητο. Δεν μπορεί κανένας και δικρατικός υπάλληλος να εκτελεί άνομες πράξεις με δόλο και με κίνδυνο να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Όσο ουτοπιστικό και αν ακούγεται αυτό, τη στιγμή που παγκοσμίως πεθαίνουν καθημερινά χιλιάδες αθώες ψυχές, ακόμη και μια ανθρώπινη ζωή που χάνεται αποτελεί την απώλεια και μιας ψηφίδας από το περίτεχνο πάζλ του πολιτισμού μας. Ειδικά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, φαινόμενα αυτής της μορφής είναι καταδικαστέα και άκρως επικίνδυνα για τη δημοκρατία μας. Γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είναι μόνο ο Μάριος, ο Γιάννης, ο Μανώλης,
Ζουν και η Αθηνά και η Ελένη και ο μικρός Νικόλας, που μπορεί και αυτοί να πέσουν θύματα μιας επίθεσης. Που μπορεί και αυτοί να μείνουν ανάπηροι ή ακόμη και να σκοτωθούν. Και από ποιους? Από αυτούς που έχουν ως αποστολή τους την τήρηση των νόμων. Εγώ προσωπικά, μια και προσωπικές είναι οι απόψεις μου, πιστεύω στη δημοκρατία, στον άνθρωπο και τα αναφέρετα δικαιώματά του. Όπως πιστεύω και στη δικαιοσύνη, μιας και αυτή είναι ο θεμέλιος λίθος ενός υγιούς κράτους. Είμαι εδώ και ευχαριστώ ξανά ιδιαίτερα τη Διεθνή Αμνηστία για την αρρωγή της, όχι για να ηκετέψω να ζητήσω εκδίκηση, ούτε ζητάω να με λυπηθεί κανείς. Είμαι εδώ γιατί ζητώ και απαιτώ ως πολίτης να μην ξαναγίνει. Είμαι εδώ γιατί απαιτώ αυτό που είναι κυρίαρχο και αναφέρετο δικαίωμά μου. Την ελευθερία να ζούμε όλοι χωρίς το φόβο και την αδικία από ένα κράτος που δεν ελέγχεται. Αυτό που περιγράφει σε δύο αράδες ο Αδαμάντιος Κοραής. Είμαι ερωτομανής της ελευθερίας, αλλά αγαπώ και τη δικαιοσύνη. Ελευθερία χωρίς δικαιοσύνη είναι καθαρή ληστεία. Σας ευχαριστώ. Το Μάριο τον Λόλο. Γεια σας. Άκουσα με προσοχή τις προτάσεις Διεθνής Αμνηστίας. Καλά θα κάνει να πάει να τα πει στους κυβερνώντες. Οι κυβερνώντες καλά θα τα ακούσουν και μετά δεν θα κάνουν τίποτα. Γιατί δεν θέλουν να κάνουν τίποτα. Οι κυβερνώντες ήταν τα κόμματα που προεκλογικά προτάξανε τις πόρνες, τους λάθρομετανάστες, λες και μιλάνε για ελαφρές ψυχές, με τον τρόπο που τα παίζανε προεκλογικά, με το φόβο που δημιουργήσανε και δεν έχω πιστεύω ότι θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά που προτείνουν. Αρχές ανεξάρτητες, οι ΕΔΕ να μην γίνονται από αστυνομικούς, τα κλέψω κάτι γιατί το κλέβα του Μανώλη. Τι σημαίνει για μας ΕΔΕ? ΕΔΕ για μας σημαίνει εμείς δεν ευθυνόμαστε. Αυτό σημαίνει ΕΔΕ. Ο Μανώλης ο Κυπρέος, το Κυπρέα, εκεί πάει το κλεοδρόπημα. Θέλω, επειδή έχω ένα θεσμικό ρόλο του Προέδρου, να πω δύο-τρεις σκέψεις πάρα πολύ γρήγορα. Από το 8 συγκεκριμένα και μετά και λίγο πιο πριν, οι φωτορεπόρτερ κατάφεραν και φωτογραφίζουν από την πλευρά των διαδηλωτών. Με κόπους και βάσανα πείσαμε τους διαδηλωτές ότι είμαστε και εμείς εργαζόμενοι και είμαστε κομμάτι των εργαζομένων, άρα μας αρμόζει να είμαστε από αυτή την πλευρά και όχι από την άλλη πλευρά. Αυτό προφανώς σε κάποιους δεν άρεσε. Αποτέλεσμα τούτου, σε κάθε διαδήλωση έχουμε ένα θύμα φωτορεπόρτερ. Και έχουμε ένα θύμα φωτορεπόρτερ όχι τη στιγμή που έχει επεισόδια. Έχουμε ένα θύμα φωτορεπόρτερ στην Τατιάνα, στο Μάξ που είναι εδώ, σε μένα, τη στιγμή όπου δεν γίνεται τίποτε. Σημαίνει λοιπόν ότι στοχευμένα μας κοπανάνε τα κεφάλια, μας πάνε τα χέρια. Δεν έχει γενικευμένα μπάχαλα, το κατεβάζει το γκλοπ όπου κάτσει και έπεσε και σε εμάς. Στοχευμένα έρχονται και μας την πάνε. Για μας είναι ξεκάθαρο. Μετά το περιστατικό στη Τατιάνα, στη Μπόλαρη, πήγαμε και κάναμε υπάρκο στο Παπουτσί, τον τότε προπό. Και μας όναξε τρασμένα και πήγαμε και τον βρήκαμε στο σωματείο. Τι μας είπε λοιπόν εγώ τι κράτησα από εκεί? Πρώτον ρε παιδιά, φορέστε γυλαίκο. Ένα τεράστιο πρέσ, δηλαδή αυτό που φοράνε οι φωτορεπόρτερ σε εμπόλεμες ζώνες. Αν θεωρήσουμε ότι η Αθήνα συνδεδηλώσει την εμπόλεμη ζώνη, εμείς θα το φορέσουμε. Αν θεωρήσουμε ότι η Αθήνα έχει κάποιους τυπικούς όρους δημοκρατίας, εμείς δεν το φοράμε. Και επίσης μας είπε το εξής τρελό, ότι οι αστυνομικοί τις φωτογραφικές μηχανές βιντεοκάμερες τις βλέπουν σαν φωνικά όπλα. Ας κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία, δεν υπάρχει λύση. Υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί που μπορούν να... Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να κλείψουμε τις φωτογραφικές μηχανές. Φέρνω ένα περιστατικό δικό μου. Το Δεκέμβρη με χτυπήσανε πισόπλατα, το είχα σε βίντεο. Το βράδυξε τυχαία ένα γερμανικό πρακτορείο φίλος, το πήγα στην ΕΔΕ λοιπόν και του λέω δάσκο, τίποτα δε στο βίντεο. Το κοιτάει λοιπόν ο αστυνομικός διευθυντής, μου λέει, όπα, τι έγινε ρε φίλε. Του λέω λοιπόν, τάξη, τι έγινε ρε φίλε, πες μου πρακτικά τι θα γίνει. Εγώ μου λέει, θα το κάνω φωτογραφίες στο βίντεο, θα το στείλω στην Κεσαριανή και δεν θα γίνει τίποτε. Του λέω, με κάλυψες. Όσο λοιπόν αυτοί δεν φοράνε διακριτικά, όσο δεν υπάρχουν κανόνες και όσο η ένδοχη διοικητή εξέταση δεν γίνεται από άλλες αρχές και όχι από αυτούς, συνέχεια θα έχουμε θύματα. Και θεωρώ ότι αυτό το πράγμα συνεχίζεται να υπάρχει γιατί δεν θέλουν οι ίδιοι να τους δώσουν. Οι αστυνομικοί και είναι μάρτυρες όλοι οι φωτορεπόρτερ κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Και θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Θέλουν να διαλύουν τις συγκεντρώσεις. Όσο η κρίση βαθαίνει, ο κόσμος θα βγαίνει στον δρόμο. Δεν θέλουν να διαδηλωτές. Θέλουν να διαλύουν, θέλουν να τις χτυπάνε, θα χτυπάνε και εμάς. Και δεν θέλουν να τους δίνουν. Δεν γίνεται οι ίδιοι μετά θα λένε τι έγινε. Εμείς κάνουμε τη βρώμικη δουλειά και τώρα μας δίνεις. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Μην πάνε να βιαζόμαστε.
Γι' αυτό και δεν έχουν διακριτικά. Έχουν κάτι σηματάκια, κάτι σχήματα πίσω το κράνος, δεν τα βλέπεις. Πρέπει να αναβολείς τη μούρη σου, είναι όλοι οι ίδιοι. Μην τρελαινόμαστε. Δεν θέλουν να τους δίνουμε. Σε σχέση με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος έχει κάνει μια οριζόντια έρευνα στα μέλη. Όποιος δημοσιογράφος θέλει, είμαστε ανοιχτοί να τους τη δώσουμε. Το 46% έχει χτυπηθεί από αστυνομικό. Δεν μιλάω πόσοι έχουν δεχτεί λεκτικές απειλές. Ξέρουμε ποιμένοι σε γυναίκες σεξιστικά υπονόμενα και τέτοια. Το 46% έχει χτυπηθεί από αστυνομικούς. Το 25% έχει χτυπηθεί από ένα αστυνομικό. Το 21% από ομάδα αστυνομικών. Όποιος δημοσιογράφος θέλει αυτή την έρευνα, τη δίνουμε με χαρά να τη δείτε και εσείς. Σε σχέση με τη δικιά μου υπόθεση. Δέχτηκε ένα χτύπημα δολοφονικό πισόπλατο που για μένα ο ηθικός αυτουργός είναι ο Χρυσοχοίδης, που τη βραδιά που χτυπήθηκα στον πρόεδρο της ΕΣΥΑ, τον κύριο Τρίμη, είπε: εγώ θα σου δώσω το όνομα την επόμενη μέρα, και δεν το έζησα γιατί φυσικά έζησα. Δολοφονικό χτύπημα ήταν, έγινε χτύπημα με τον κλόπ ανάποδο, μου πήγε να είμαι στο εκατοστόρο κρανίο μέσα, το οποίο η δημιουργία που είχα πίσω μου ήταν 23 νοματέοι. Αν δεν μπορείς να βρεις έναν από τους 23 και ζητάς DNA, να δώσω DNA, βλέπουν πολύ CSI προφανώς. Και ζητάς να δώσω DNA και εδώ μπορείς να τους βάλεις και τους 23 στη σειρά, ποιο το κοπάνισε να τελειώνουμε, θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Θεωρώ ότι και ο Μανώλης και ο Γιάννης και εγώ έχουμε κάποια σημάδια μόνοι μας στο κεφάλι μας. Εγώ δύο πλάκες τετάνιο, 8 βίδες. Το παιχνίδι δεν είναι τα σημάδια που έχουμε μόνοι μας στο κεφάλι μας. Το παιχνίδι είναι ότι πιστεύω ότι ο στόχος τους είναι στο μυαλό μας. Και το μυαλό μας δεν θα το πειράξουμε με τίποτε. Εμείς οι φωτορεπόρτερ θα είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες δεν θέλουν, εμείς θα είμαστε εκεί. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας με τους κανόνες διδολογίας που έχουμε και όποιο κόστος και να είναι, εμείς θα είμαστε εκεί και θα φωτογραφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.